μετά από 20 χρόνια ήρθε ξανά το πρώτο κύπελλο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Αλεξανδρούπολη. Στη διοργάνωση πήραν μέρος πάνω από 250 αθλητές από αρκετά μέρη της χώρας παρά τη δύσκολη περίοδο των εξετάσεων που διανύουν πολλοί μαθητές. Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία της Ομοσπονδίας Ταεκβοντό Βορείου Ελλάδος μαζί με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Νιώθουμε μεγάλη έτσι χαρά, διότι καταφέραμε με την μεγάλη στήριξη, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να το πω, του Δήμου και ιδιαίτερα του κυρίου Βουρδόλη, με τη μεγάλη στήριξη να φέρουμε το πρώτο πανελλήνιο κύπελο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ξανά στην Θράκη και στην Αλεξανδρούπολη συγκεκριμένα. Έχουν έρθει και από Θεσσαλονίκη, έχουν έρθει και από Τύρναβο, από κάτω από κεντρική Ελλάδα, και από Πάτρα έχουν έρθει, πολλά σωματεία βέβαια από την Αλεξανδρούπολη, Οριστιάδα, Σουφλή, Δημότυχο. Είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι για το πρώτο πρωτάθλημα που διεξάγεται αυτό το Σαββατοκύριακο στην Αλεξανδρούπολη. Όπως έχουμε πει και άλλες φορές, γιατί μας έχει δοθεί ευκαιρία, ως Δήμος Αλεξανδρούπολης κάνουμε το αυτονόητο. Φέρνουμε τις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις όλων των αθλημάτων στην Αλεξανδρούπολη. Φέραμε προσφάτως, όπως γνωρίζετε, μετά από 20 χρόνια το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Λυκείων του Ταεκβοντό, το οποίο ήταν το βασικό για το οποίο σήμερα γίνεται αυτό το πρωτάθλημα. Κάναμε ένα άριστο πανελλήνιο πρωτάθλημα και γι' αυτό το λόγο η Ομοσπονδία μας εμπιστεύτηκε το πρώτο κύπελλο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το οποίο έχει εξελιχθεί σε Βορείο Ελλάδος, αφού οι σύλλογοι οι οποίοι έχουν έρθει από όλη τη Βόρεια Ελλάδα, παρόλο το ότι βρισκόμαστε μέσα στην περίοδο των εξετάσεων και του τριημέρου, παρόλα αυτά, όπως βλέπετε και εσείς, έχει μεγάλη συμμετοχή. Οι αγώνες όμως κυλούν ομαλά, γιατί έχουμε και την τεχνογνωσία και την εμπειρία να φιλοξενούμε και να τελούμε άριστα τέτοιους αγώνες. Στους αγώνες, εκτός από τους συλλόγους της υπόλοιπης χώρας, πήραν μέρος πολλοί σύλλογοι της πόλης της Αλεξανδρούπολης καθώς και του υπόλοιπου Εύρου. Κύπελλο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πραγματικά μετά από περίπου 20 χρόνια είναι ξανά στην πόλη μας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Ευχόμαστε στο μέλλον να έχουμε ανάλογες διοργανώσεις. Από ό,τι μας είπε ο Αντιδήμαρχος του Αθλητισμού, ο κ. Βουρδόλης, δεσμεύτηκε γι' αυτό και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Οι αγώνες είναι μια πολύ καλή διοργάνωση. Όλα πάνε κανονικά. Δεν έχουμε τέτοια. Θα μπορούσαμε να έχουμε και περισσότερες συμμετοχές. Αλλά είναι μια πολύ καλή διοργάνωση. Η Ελληνική Ομοσπονδία έχει δώσει κύρος πανελληνίου κυπέλου σε αυτή τη διοργάνωση. Πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορούσαν να συμμετέχουν σύλλογοι από όλη την Ελλάδα.